Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη διαδικασία της σημερινής στην Επιτροπή μας για την επιλογή των συγκεκριμένων 7 διοικητών υγειονομικών περιφερειών που έχουν επιλεγεί από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο αντίστοιχα, για να διοικήσουν τις υγειονομικές περιφέρειες στη χώρα μας. Εμείς δεν στεκόμαστε στα ζητήματα των προσώπων, δεν έχουμε κάτι να παρατηρήσουμε. Οι ικανότητες μπορεί να έχουν, όπως υπόθηκε και από τον Υπουργό, οι ικανότητες οι οποίες αξιολογήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής. Όμως εμείς σε αυτό που εστιάζουμε είναι στο τι πολιτικό πλαίσιο, σε ποιο πολιτικό πλαίσιο καλούνται να λειτουργήσουν, το οποίο φυσικά και αποδέχονται. Εξάλλου ακούστηκε και από κάποιον διοικητή το πώς θα λειτουργήσει, ακολουθώντας δηλαδή κατά γράμμα τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας. Άρα λοιπόν σε ένα αντιλαϊκό πλαίσιο λειτουργίας και στον τομέα της υγείας που εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, στην πολιτική της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας, σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο καλούνται να λειτουργήσουν και οι διοικητές, και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επίσης υπόθηκε, αναλαμβάνονται από τους ίδιους απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στο κράτος, στο Υπουργείο, δεσμεύσεις, και οι οποίες δεσμεύσεις θα πρέπει να υλοποιούνται στη βάση των δικτών και των στόχων που θα τους θέτει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Άρα λοιπόν, εμείς αν ρωτόμαστε και σε επίπεδο ψήφου, κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίζαμε παρόν στις προτινόμενες επιλογές του Υπουργείου Υγείας. Σας ευχαριστώ.